Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, η έκθεση που δημιουργήθηκε σε αυτόν εδώ τον ιστορικό χώρο αφορά το απελευθερωτικό επαναστατικό 1944 ως ένα έτος όπου κάτω από τα χτυπήματα του ΕΑΜ Ελλάς, τη μαζική πάλη όλου του ελληνικού λαού και τη γενικότερη προέλαση του κόκκινου στρατού στα Βαλκάνια διώχτηκαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και ο λαός ξεσκλαβώθηκε από την ξένη κατοχή. Την ίδια στιγμή, η λαϊκή δράση, αυτενέργεια, πρωτοβουλία, αυτοθυσία βρισκόταν στα ύψη. Το ίδιο και το κύρος, η απήχηση του ηρωικού ΚΚΕ στον ελληνικό λαό. Στο 1944 έβαλε τη σφραγίδα της μια τεράστια κίνηση λαϊκών μαζών που έμαθαν να εμπιστεύονται τη δύναμή τους, να μην θέλουν να ζουν όπως παλιά, να είναι έτοιμες να δώσουν και τη ζωή τους για το σκοπό αυτό. Ήταν μια περίοδος όπου εκατομμύρια άνθρωποι διδάσκονταν κάθε εβδομάδα περισσότερα από ό,τι σε χρόνια συνηθισμένης νησταλέας ζωής. Ήταν μια περίοδος όπου οι τεράστιες λαϊκές μάζες δεν δέχονταν να τις ληστεύουν ήσυχα όπως σε μια συνηθισμένη ειρηνική περίοδο. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου βρίσκονταν σε μεγάλη ανυποληψία, είτε γιατί συγκαταλέγονταν στους απόντες του αγώνα, είτε είχαν συνεργαστεί άμεσα με τον κατακτητή και συγκέντρωναν επάνω τους τη λαϊκή κατακραυγή. Και δεν είχαν ούτε ισχυρές κρατικές δυνάμεις να επιβάλλουν την αντιλαϊκή τους βία ενάντια στο λαό που είχε θεργέψει και εμφανίζονταν ως ένας γίγαντας αποφασισμένος για πολλά. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν αυτό που λέμε την εκδήλωση επαναστατικής κατάστασης στην Ελλάδα, άρα το 1944 είναι απελευθερωτικό και επαναστατικό ταυτόχρονα, παρόλο που δεν έγινε επανάσταση, ως ενέργεια σχεδιασμένη, καθοδηγημένη από το κόμμα της εργατικής τάξης με σκοπό την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη, το λαό γενικότερα. Στόχος λοιπόν της έκθεσης είναι να αναδειχτεί η τεράστια κίνηση του λαού προς τα εμπρός. Αυτό έγινε μέσα σε συνθήκες θύελλας, σε συνθήκες υπερελιστικού πολέμου, όπου ο λαός με ψυχή το ΚΚΕ οργάνωσε την αντίστασή του. Ο υπερελιστικός πόλεμος για άλλη μια φορά αποδείχτηκε σκηνοθέτης της Επανάστασης, όπως ήταν τα λόγια του Λένιν, όσον αφορά τουλάχιστον την εκδήλωση επαναστατικής κατάστασης. Με αφορμή το παραπάνω, αξίζει ο καθένας και κάθε μια που προβληματίζεται για τη σημερινή κατάσταση των υπερελιστικών πολέμων που δολοφονούν άγρια τους λαούς να σκεφτεί πως παίρνουν ανέμους αλλά θα θερήσουν θύελλες. Σύντροφοι και φίλοι, μιλήσαμε για τον τίτλο, ας πούμε για το στίγμα της έκθεσης. Δύο λόγια για τη ροή της. Η εισαγωγή της έκθεσης περιλαμβάνει τις συνθήκες μέσα στις οποίες το ΚΚΕ πήρε τη μεγάλη πρωτοβουλία να σαλπίσει την αντίσταση, σε αντιπαράθεση με τη φρονιμάδα και την υποταγή που συμβούλευε ο αστικός πολιτικός κόσμος. Το ΚΚΕ κήρυξε τον πόλεμο στο Τρίτο Ράιχ. Ήταν ένα κάλεσμα που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των καιρών. Το κόμμα σάλπισε την αντίσταση κινούμενο από την αναγκαιότητα του αγώνα και όχι από τις δυσκολίες που ήταν άπειρες. Δεν υποτάχθηκε στο συσχετισμό δύναμης που ήταν πολύ αρνητικός. Στην αντίπερα, ταξική όχθη και όσοι δεν έγιναν όργανα των κατακτητών ακολούθησαν τη βασιλική κυβέρνηση της Ουδερού στο εξωτερικό που τάχθηκε στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας και κατά βάση περίμενε να λήξει η κατοχή για να διασφαλίσει την εξουσία της, τα προνόμια της, την εκμετάλλευση του λαού. Ο επισκέπτης αξίζει να σταθεί στην καταγραφή του Ναύαρχου Σαγκελαρίου, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της κυβέρνησης, το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης ανέβαινε στα πολεμικά πλοία φορτωμένο με όλα τα μέσα της κλειδής του, μπαούλα, βαλίτσες, κατοικίδια, καπέλα. Την ίδια στιγμή που φρόντιζαν για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, φρόντιζαν και για μία ακόμα, να παραμείνουν οι κρατούμενοι κομμουνιστές έγκλειστοι στις φυλακές και οι δοσύλλογες κυβερνήσεις που τους παρέλαβαν, ανέλαβαν να τους θέσουν στη διάθεση των κατακτητών για να τροφοδοτούν τα εκτελεστικά αποσπάσματα σε αφορμηγή αντιπίνων. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία στην έκθεση με τις κλούβες που έβαζαν μπροστά στα τρένα για να αποφύγουν τις ανατινάξεις από την αναπτυσσόμενη αντίσταση. Όμως και οι κρατούμενοι αγωνιστές ήταν οι φυλακισμένοι έτοιμοι για όλα στις κλούβες και
ο Ελλάς με την πάλη του ήξερε πως μπορούσε να χάσει αγαπημένους συντρόφους. Την ίδια στιγμή, ο αστικός τύπος, ο ελληνόφωνος χιτλερικός τύπος όπως τον αποκαλεί ο ριζοσπάστης της εποχής, καλούσε το λαό όχι μόνο να κλειστεί στα σπίτια του, αλλά όπως τα δύο επισκέπτες να παραμείνει και ξάπλα στο κρεβάτι του, για να μην καταναλώνει πολλές θερμίδες, καθώς υπήρχε έλλειψη τροφίμων. Αυτό πρότειναν ως λύση, δήθεν και επιστημονική τη λέγανε, κόντρα λέει σε διάφορους άλλους που λένε ότι πρέπει να χτυπηθεί η μαύρη αγορά και τέτοια. Καθημερινές λοιπόν ήταν οι νοθυσίες προς το λαό που το απογόρευαν ακόμα και τη μουρμούρα για τις συνθήκες κατοχής. Την ίδια στιγμή ο δοσύλλογος πρωθυπουργός Τσολάκογλου, όπως τα δύο επισκέπτης, κατέθεται στεφάνι στη μνήμη των Ναζί που κατέκτησαν την Κρήτη και εκείνες τις μέρες εκτελούσαν 2.000 κριτικούς. Είναι αισχροί όσοι ιστορικοί και σήμερα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη συνεργασία με τους κατακτητές, να παρουσιάσουν τα τάγματα ασφαλείας που ορκίζονταν πίστη στο Χίτλερ ως καταφύγιο δήθεν φιλήσυχων ανθρώπων για να αποφύγουν τη δήθεν βία του ΕΑΜ. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, το ΚΚΕ κατάφερε να συγκροτηθεί το ίδιο και να σαλπίσει την αντίσταση. Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε να υπάρξει οργάνωση παντού. Ο κάθε λαϊκός άνθρωπος να προσφέρει αυτό που μπορούσε, από μια δραχμή και μια χούφτα αλεύρι για την εθνική αλληλεγγύη, συνέβαλε στην οργάνωση όλο και περισσότερων, στις εαμικές οργανώσεις, παντού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην αστυνομία πόλεων στην Αθήνα, περίπου 400 οργανώθηκαν στο κόμμα και διπλάσιοι στο ΕΑΜ. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Δημήτρη Γλινού, στην προσούρα «Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ», που λέει «Ρωτάς τι πρέπει να κάνεις» και απαντάει «Να βρεις τους συναδέλφους σου, να οργανωθείς στο σωματείο, να διαβάζεις τον αιωμικό, τον τύπο της αντίστασης, να ρωτάς κάθε μέρα σε τι έβλαψα τον κατακτητή, σε τι ωφέλησα το λαό». Το πνεύμα της οργάνωσης και πάλης είναι όχι μόνο στοιχείο της ιστορίας, μα και πηγή έμπνευσης και στο σήμερα. Μεγάλο επίτευγμα του ΚΚΕ ήταν βέβαια η ίδια ίδρυση και ανάπτυξη του Ελλάς. Στην οργάνωση Αντάρτικου αφιερώθηκαν οι κομμουνιστές σε πολλές περιοχές με το που κατάφεραν να δραπετεύουν από τις φυλακές και εξορίες. Αξίζει, θα συναντήσει κάποιος τη μορφή του νεαρού εργάτη του Σίμου Κερασίδη με τις πολλές αποδράσεις, τον ξεφτυλιστή της ασφάλειας όπως το αναφέρει ο παράνομος τύπος της εποχής μετά τη δολοφονία του και άλλα μέλη του Μακεδονικού Γραφείου που από το Μάιο ακόμα του 1941 συγκρότησαν την οργάνωση Ελευθερία από τις πρώτες. Στην ενότητα, με επίκεντρο την αδούλωτη Αθήνα, αναφερόμαστε στη δράση στην πρωτεύουσα. Το μεγάλο εργατικό κέντρο, όπου το εργατικό ΕΑΜ οργάνωνε απεργίες και διαδηλώσεις για όλα τα ζητήματα του λαού, των εργαζομένων, κυρίως για τον επιστημισμό, ενάντια στην τρομοκρατία και τις εκτελέσεις φυλακισμένων αγωνιστών. Στην κατεχόμενη Αθήνα έλαμψαν οι αρετές των κομμουνιστών της ανιδιοτελούς προσφοράς, της αυτοθυσίας, της αυταπάρνησης. Αρετές που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει κανένας κατασταλτικός μηχανισμός. Εδώ θα δει κανείς ντοκουμέντα από την παράνομη υποδομή και οργάνωση για την οργάνωση της μαζικής δράσης. Τον παράνομο τύπο που απαιτούσε μια ολόκληρη αλυσίδα αφοσιωμένων συντρόφων για να συγκεντρώνουν παράνομα τις ειδήσεις, να τις γράφουν, να τις στοιχειοθετούν. Πολλές φορές ήταν κλεισμένοι οι σύντροφοι σε υπόγεια και κρύπτες εβδομάδες. Ήμασταν κάτω από τη γη με τα πιστόλια στα χέρια και εγώ με μια χειροβομβίδα, έτοιμοι να πολεμήσουμε και να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα αν μας ανακάλυπταν, έγραφε αργότερα ο υπεύθυνος του παράνομου τυπογραφείου της Καλλιθέας. Σκύλιασαν οι καταστατικοί μηχανισμοί, ελληνόφωνοι και γερμανόφωνοι, απέναντι στην αποφασιστικότητα των κομμουνιστών που έδινε το παράδειγμα για μεγάλα έργα, για πράξεις αντίστασης, μαζικού ηρωισμού. Οι κομμουνιστές πήραν πολλές φορές τους πιο σκοτεινούς δρόμους της πόλης για την πιο φωτεινή υπόθεση του κόσμου. Το 1943, και σε αυτό είναι αφιερωμένη μια επόμενη αίθουσα της εκδήλωσης, της έκθεσης, είναι η χρονιά που χαρακτηρίστηκε από τις μεγάλες διαδηλώσεις που συγκλώνησαν ξανά και ξανά την πρωτεύουσα, κάνοντας κουρελόχαρτο τις διαταγές των δοσύλλογων κυβερνήσεων, τις συστάσεις αλλωνών για φρονιμάδα. Οι περισσότερες διαδηλώσεις οργανώνονταν μυστικά, συγκεντρώνονταν μικρές ομάδες
και ξαφνικά εκατοντάδες χιλιάδες κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας, δείχνοντας πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ζώντας μια τέτοια διαδήλωση, ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος γράφει πως αυτό που για μια στιγμή νόμιζε ότι ήταν μια καταιγίδα, γρήγορα συνειδητοποίησε, όπως χαρακτηριστικά λέει, εκείνο το πράγμα που φυσούσε και βρόνταγε ήταν ο λαός. Ήταν 5 Μάρτιου του 1943, όταν χιλιάδες λαού εισέβαλαν στο Υπουργείο Εργασίας και έκαψαν τους καταλόγους της πολιτικής επιστράτευσης μαζί με τα κάρτα του Χίτλερ. Διαδηλώσεις έκαναν ακόμα και τα μικρά παιδιά, τα ετόπουλα, όταν χιλιάδες μαζεύτηκαν μπροστά στη Δημαρχία για να διεκδικήσουν τρόφιμα και παπούτσια. Και βέβαια η Δημαρχία κάλεσε τη χωροφυλακή και έκανε συλλήψεις. Οι αστικές πολιτικές δυνάμεις δεν προσανατολίστηκαν στη δημιουργία μαζικών οργανώσεων αντίστασης, γιατί φοβόντουσαν τον οργανωμένο λαό, πολύ περισσότερο τον ένοπλο οργανωμένο λαό. Ακόμα και όταν προσπάθησαν να συγκροτήσουν στρατό στη Μέση Ανατολή, τα λαϊκά παιδιά που βρίσκονταν εκεί, φαντάρι, ακολούθησαν το ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Χαρακτηριστικό είναι σε μια φωτογραφία οι έγκλειστοι στα σύρματα στην έρημο σχηματίζουν με τα σώματά τους τα αρχικά ΚΚΕ. Ένα μέρος της έκθεσης είναι αφιερωμένο λοιπόν στην ηρωική Ασό. Ο Ελλάς, αντιμετωπίζοντας τις πρώτες δυσκολίες, κατάφερε στη συνέχεια το 1943 και από νωρίτερα να ανδρωθεί σε μεγάλο στρατό, να οπλίζεται βασικά με λάφυρα από τους κατακτητές που κέρδιζε στις μάχες. Στην έκθεση θα δει κανείς ντοκουμέντα που αφορούν την άνδρωση του Ελλάς, που πλέον μπορούσε να κάνει όλο και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να ελευθερώνει ακόμα και πόλεις. Χαρακτηριστικό είναι πως η Καρδίτσα ελευθερώθηκε το Μάρτιο 1943 και έγινε η πρώτη πόλη της Ευρώπης που ελευθερώθηκε και κρατήθηκε ελεύθερη μέχρι τον Νοέμβρη. Στις ορεινές περιοχές που ελευθερώθηκαν σχηματίστηκαν λαϊκοί θεσμοί, όπως εκλεγμένα, ανακλητά λαϊκά συμβούλια, λαϊκά δικαστήρια, λαϊκή παιδεία, άνθησε η λαϊκή δημιουργία, όπως αναγνώριζαν ακόμα και οι εχθροί, οι Εγγλέζοι και οι άλλοι, στα χωριά για πρώτη φορά γνώριζαν το θέατρο και μια σειρά άλλα. Η ελεύθερη Ελλάδα ήταν γεγονός ήδη από το καλοκαίρι του 1943 σε μεγάλη έκτασή της. Ένας Άγγλος πράκτορας έγραφε στην υπηρεσία του, όπως θα δει κανείς και στην έκθεση, ότι από τη Φλόρινα μέχρι την Αθήνα ταξιδεύει ελεύθερα εφοδιασμένος με ένα χαρτί του ΕΑΜ. Στην έκθεσή μας θα δει κανείς πρωτότυπες, διαταγές του Ελλάς για την οργάνωση των λαϊκών θεσμών που έχουν ανατυπωθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ήδη τέλος 43, αρχές 44, ένα γεγονός που δείχνει την υπόσταση που είχαν οι θεσμοί, οι λαϊκοί θεσμοί. Στον Ελλάς, που το 1943 σχημάτισε Γενικό Στρατηγείο με επικεφαλής τον Στέφανο Σαράφη, Άρη Βελοχιώτη και Ανδρέα Τζίμα, προσχώρησαν εκατοντάδες τίμοι αξιωματικοί του στρατού. Ο Σαράφης τους υπολογίζει σε 700. Οι πιο πολλοί από αυτούς, μετά τη Βάρκηζα, διώχθηκαν και φυλακίστηκαν. Στην έκθεσή μας υπάρχουν ντοκουμέντα του Μίτσου Κούκουρα, που το 1948 εκτελέστηκε από το αστικό κράτος στην Ξηριώτισσα στη Λαμία. Ακόμα αξίζει να αναφέρουμε περιπτώσεις όπως ο Μίχος, που προπολεμικά ήταν διοικητής του αεροδρομίου στο Τατόι, αλλά και τον Κώστα Λαγκουράνη, που εκτίθονται ντοκουμέντα στην έκθεση, διοικητή της Σχολής Πολέμου, ο οποίος αρχικά ήταν στην ΕΚΑ και το 542. Ο Λαγκουράνης, όντας αρχηγός του 542, με προκήρυξή του κατήγγειλε το ψαρό, αναγνώρισε το δίκαιο του Ελλάς, πέρασε τίμια στον Ελλάς, ενώ αργότερα πήρε μέρος και στις μάχες του Δεκέμβρη εδώ στην Αθήνα. Στην έκθεσή μας υπάρχει η προκήρυξη του Λαγκουράνη προς τους αντάρτες της ΕΚΑ να την εγκαταλείψουν και να πάνε με τον Ελλάς. Είναι και αυτό μια αποστημονιστική απάντηση σε όσους μιλάνε για δήθεν ότι ο Ελλάς απλά κυνηγούσε κάθε ιδεολογικό αντίπαλο. Επισημαίνουμε αυτά τα στοιχεία καθώς δείχνουν ότι κανένας μηχανισμός δεν είναι ακλόνητος σε περιόδους μεγάλων λαϊκών ανατάσεων, όταν με τον πιο ακραίο τρόπο φαίνεται που βρίσκεται το δίκαιο και που το άδικο. Ένα ζήτημα που ανέκυψε ήταν η διοίκηση των απελευθερωμένων περιοχών. Παρότι από νωρίς υπήρχε αυτό το ερώτημα, το κόμμα και το ΕΑΜ
δεν προχώρησαν θαρετά στη συνένωση των λαϊκών θεσμών που ήδη υπήρχαν σε έναν κεντρικό διοικητικό όργανο. Αυτό δεν έγινε καθώς προσέβλεπαν, παρά τις αρνήσεις των αστών, στη συμμετοχή του εαμικού κινήματος σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας μαζί με τον αστικό πολιτικό κόσμο. Έτσι, και όταν δημιουργήθηκε η ΠΕΑ, εμπεριείχε το σπέρμα της αυτοκατάργησης. Ωστόσο, για όσο υπήρξε, έδωσε τεράστια ανάταση στο λαό. Είχε κύρος και ήταν μια κυβέρνηση με πραγματική υπόσταση στο λαό, οργάνωσε εκλογές που ψήφισαν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και πρώτη φορά οι γυναίκες. Στην έκθεση θα δει κανείς τα ψηφοδέλτια με τα οποία έγιναν οι εκλογές, τα πρωτότυπα πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων της ΠΕΑ που διέσωσε ο Γιώργης Ζωητόπουλος Ζιούτος. Το 1944 ήταν μια χρονιά κρίσιμης καμπής, καθώς φαινόταν ότι κάτω από τα χτυπήματα του κόκκινου στρατού που πλέον πολεμούσε έξω από τα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Ευρώπης, η χιτλερική Γερμανία θα έχανε τον πόλεμο. Στην Αθήνα άρχισαν να ελευθερώνονται οι συνοικίες και με μάχες να κρατιούνται ελεύθερες. Οι εργατογειτονιές της Αθήνας, οι τρομερές συνοικίες που γράφει ο Ρίτσος, η Κοκκινιά, η Κεσαριανή, η Καλυθέα, η Καλογρέζα, έγιναν πολλές φορές τα Στάλιγκραντ της Αθήνας, με το λαό ολόκληρο να μάχεται να αντιμετωπίσει τις επιδρομές των ταγμάτων ασφαλείας, που προσπαθούσαν με μπλόκα να δολοφονήσουν, τρομοκρατήσουν, να αρπάξουν ομήρως για καταναγκαστικά έργα στη Γερμανία. Μόνοι τους δεν κατάφεραν να πατήσουν τις λαϊκές γειτονιές, αφού έβρισκαν ολόκληρο λαό αποφασισμένο να τις αντιμετωπίσει με ό,τι μέσο μπορούσε. Το κόμμα, με ειδική απόφαση, έδινε τον τόνο να υπερασπίζεται ο λαός στις συνοικίες μέχρι σε σχάτο. Έτσι, οι ταγματασφαλίτες, οι ράλιτες, οι μπουραντάδες επέδραμαν πολλές φορές με ισχυρές δυνάμεις Γερμανών. Ο λαός μάχονταν με αυτοθυσία ξανά και ξανά, όπως χαρακτηριστικά λέει ο ποιητής, με το δαυλό από την καμένη στέγη τους έβαλαν φωτιά στην καρδιά τους. Ανάμεσά τους χιλιάδες ηρωικές μορφές. Στην έκθεση θα συναντήσει κανείς τη μορφή της Διαμάντος Κουμπάκη, που στον μπλόκο της Κοκκινιάς, ατρόμητη και καταβασανισμένη, πέταξε κατάμοτρα στους ταγματασφαλίτες. «Δεν σας φοβάμαι, εγώ έφαγα 65 σαν και εσάς. Ήταν μόλις 18 χρονών, πυρεώτησα, στέλεχος του Ελλάς, της Όμπλα και του ηρωικού ΚΚΕ». Οι εδώ κρατικοί μηχανισμοί με ταξικό μίσος ρίχτηκαν στους αγωνιστές, οργίαζαν, αλλά κανένα πρόβλημα βέβαια δεν είχαν και οι φευγάτοι, οι βασιλικές κυβερνήσεις στη Μέση Ανατολή με αυτό το όργιο τρομοκρατίας. Τους συνέφερε. Άλλωστε, τα τάγματα ασφαλείας, η κυβέρνηση Ράλι τα έφτιαξε με ευρύτερη συνένεση από τον αστικό πολιτικό κόσμο. Άλλο αν δεν μπορούσαν να τα υπερασπιστούν δημόσια και στο τέλος κάτω από την πίεση του ΕΑΜ αναγκάστηκε και ο Παπανδρέου να τα καταδικάσει. Στην ουσία, ως ελιγμό για να τους διασώσουν και να τους ρίξουν στη συνέχεια ενάντια στο λαό όταν χρειάστηκε. Προς το τέλος του καλοκαιριού του 1944, το κόμμα, όπως θα δούμε στην έκθεση, έριξε το σύνθημα «Όλοι επί ποδός πολέμου για το διώξιμο του κατακτητή». Εκείνη την περίοδο, ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλος ο λαός της Αθήνας, μετά το ματωμένο Αύγουστο, κυριαρχούσε μέσα στην πόλη και ειδικά στις συνοικίες. Στην έκθεση, ο επισκέπτης θα δει φωτογραφίες από το γιορτασμό των τρίχρονων του ΕΑΜ που γιορτάστηκαν στις ελεύθερες συνοικίες της κατεχόμενης Αθήνας από χιλιάδες λαού. Φωτογραφία από λαμπαδιδρομία, ακόμα και διαταγή φρούρησης των δρόμων που θα περνούσαν οι λαμπαδιδρόμοι. Ο Ελλάς πλέον ανάγκαζε και τους Γερμανούς να αλλάζουν δρόμο πολλές φορές μέσα στην Αθήνα. Η απελευθέρωση, όπως θα δει κανείς, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα είναι ένας συνδυασμός πολέμου, χαράς, πίστης του λαού στη δύναμή του, ασταμάτητων μαχών του Ελλάς. Στην έκθεση έγινε προσπάθεια να εκτεθεί φωτογραφικό υλικό της απελευθέρωσης από όλη την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ήταν ντυμένη με τις σημαίες της ελευθεριάς και το κόκκινο χρώμα του ΚΚΕ, της ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο. Μια Ελλάδα που πάλλονταν από το σύνθημα της λαοκρατίας. Είναι συγκλονιστικές ισοζόμενες φωτογραφίες με τον Ελλάς που σπάει τα δεσμά και την ανάλογη αφίσα. Αξίζει να σταθεί κανείς σε εκείνη τη φωτογραφία από την Καλαμάτα, με ένα λόφο ολόκληρο γεμάτο με χιλιάδες λαού που βρίσκονται γονατιστοί στην κηδεία των ηρωικών νεκρών του Ελλάς
που πάλεψαν για την απελευθέρωση της πόλης ενάντια σε Γερμανούς και τους συνεργάτες τους. Αυτός ο λαός ήταν που δεν ανεχόταν να βλέπει ελεύθερους τους εγκληματίες των ποικιλόμενων ημών συνεργατών των Ναζί, που ορκιζόντουσαν πίστη στο Χίτλερ. Και έστελναν και παίρναν συγχαρητήρια, πήγαιναν εκδρομές στη ναζιστική Γερμανία. Οργισμένος, ο ίδιος λαός τους αντιμετώπισε σε σκληρές μάχες, όπως στο Μελιγαλά και στο Κιλκίς. Σε αυτές τις μέρες, δίπλα στα λαϊκά συμβούλια, έβγαιναν στις γειτονιές και λαϊκοί δήμαρχοι, νομάρχες σε άλλες περιοχές. Ήταν αυτό που ονομάστηκε ομοκρατία. Στην ουσία είναι όργανα του λαού. Με αυτά τα όργανα λειτουργούσε στην καθημερινότητά του. Τα εμπιστεύονταν, τα αγαπούσε. Με αυτά πορεύτηκε ακόμα και μετά τη Βάρκιζα, ειδικά στην επαρχία. Τα υπερασπιζόταν με μαζικές μαχητικές διαδηλώσεις. Αξίζει να σταθεί κανείς στις διαδηλώσεις στην Ήπειρο, φωτογραφημένες από τον Παλάφα, όπου ο λαός διαδηλώνει ενάντια στο διορισμένο νομάρχη που τελικά τον εγκατέστησε, τον κουβάλισε ο αγγλικός στρατός και τον επέβαλε. Την οργή των Μυτιλινιών που διαδήλωναν να μην διαλυθεί η εθνική πολιτοφυλακή και τα πανό να γράφουν «Ζήτω τα λαϊκά δικαστήρια, κάτω οι μαυραγωρίτες δικαστές». Αλλά αξίζει να σταθεί κανείς και στην έκδοση του Επαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών με τίτλο «Δελτίο προσχολικής αγωγής», που ειδικεύεται στην οργάνωση των παιδικών σταθμών τόσο από την άποψη εξέβρεσης υποδομών και δασκάλων, όσο και από την ουσία της εισαγωγής. Κάτι που είναι ζητούμενο και σήμερα. Το δίδαγμα είναι πως όταν ο λαός παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, μπορεί να κάνει θαύματα. Στις κρίσιμες μέρες της απελευθέρωσης έχουμε την κορύφωση της επαναστατικής κατάστασης. Έναν λαό που δεν έχει την εξουσία, αλλά διαθέτει λαϊκούς θεσμούς, εν δυνάμει φύτρα εργατικής λαϊκής εξουσίας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το βήμα δεν έγινε. Στην έκθεσή μας γίνεται προσπάθεια κάτω από τον τίτλο «Έπος και διδάγματα» να δοθούν βασικά στοιχεία που έχουν αναδειχθεί από την πολύχρονη μελέτη του κόμματος μέσα στα δοκίμια ιστορίας για παράγοντες που έπαιξαν ανασταλτικό ρόλο στο να τεθεί το ζήτημα της εξουσίας της ίδιας σοσιαλιστικής επανάστασης. Βασικότερο είναι η προγραμματική επεξεργασία του κόμματος που ενώ πάλευε για τον σοσιαλισμό, έθετε ένα στάδιο στην Επανάσταση που θα έλυνε πρώτα τα υποτιθέμενα, ας πούμε, άλυτα αστικοδημοκρατικά ζητήματα. Αυτή η στρατηγική δεν έγινε κατορθωτό να διορθωθεί εκείνα τα χρόνια. Κατά τον αγώνα για την απελευθέρωση, επίσης, επικράτησε η γραμμή της εθνικής ενότητας και της συνεργασίας στα πλαίσια του αντιφασιστικού αγώνα με την εξόριστη κυβέρνηση. Ακόμα, λανθασμένα, δεν ιεραρχήθηκε η επικείμενη σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν έπαψε ούτε στιγμή να διεξάγει άδικο υπερελιστικό πόλεμο για την προάσπιση φυσικά των απικιών της των διεθνών θέσεων του βρετανικού υπερελισμού. Από το παραπάνω, η Βρετανία δεν αναθωώνεται και από το γεγονός ότι μαζί με τη ΣΥΠΑ είχαν συνάψει στρατιωτική συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση, που ως κράτος βεβαίως διεξήγαγε έναν δίκαιο πόλεμο υπεράσπισης του σοσιαλισμού. Επίσης, στην έκθεση θα δει κανείς πρωτότυπη χειρόγραφη επιστολή του Άρη Βελοχιώτη για το ρόλο των Άγγλων, αλλά και άλλα τεκμήρια, όπως φωτογραφίες από τον βομβαρδισμό του Πειραιά από τους Εγγλέζους, την εγκληματική τους δράση στη Σάμμο του 1943 και άλλα. Το κόμμα και το λαϊκό κίνημα έπαιρνε υπόψη ότι η Βρετανία ήταν σύμμαχος με τη Σοβιετική Ένωση και επιφυλάσσονταν στη σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία, ώστε να μην διαταραχτεί αυτή η συμμαχία. Το συμπέρασμα είναι πως ειδικά σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης δεν έπρεπε να χαθεί το ζήτημα της εξουσίας. Καθήκον του κόμματος της εργατικής τάξης, όπως αναδεικνύουμε μέσα από τη μελέτη, είναι να παλέψει να ανατρέψει τους εκμεταλλευτές στη χώρα του και αυτό αποτελεί και διεθνιστική προσφορά. Η επιδίωξη, τέλος, συμμετοχής σε αστική κυβέρνηση αποδείχτηκε θεμελιακό λάθος, πολύ περισσότερο η ίδια η συμμετοχή σε αυτήν που έδωσε πολύτιμο χρόνο να αναδιοργανωθούν οι καταστατικοί μηχανισμοί των καπιταλιστών. Εδώ πολύτιμη είναι η ίδια η μαρτυρία του Γιώργου Παπανδρέου που θα δει κανείς την έκθεση όπου θα διαβάσει ο επισκέπτης για το ρόλο που έπαιξε αυτή η συμμετοχή που έδωσε τη δυνατότητα σε αυτές τις ανυπόλοιπτες δυνάμεις να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Τέλος,
η πεποίθηση ότι η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που στήριζε το ΕΑΜ και το κόμμα δεν θα επέτρεπε να υπάρξουν αντιλαϊκές εξελίξεις και ότι θα έδινε τη δυνατότητα ελιγμών αποδείχτηκε σφαλμένη. Οι έμπειρες δυνάμεις των καπιταλιστών αμέσως στράφηκαν και ένοπλα ενάντια στο λαό. Χαρακτηριστικό είναι το δολοφονικό πογκρόμ του ΕΔΕ στην Πρέβεζα το Σεπτέμβριο ακόμα του 1944 που εισέβαλε στην απελευθερωμένη πόλη σκοτώνοντας περίπου 100 εαμίτες, ανάμεσά τους 15 επονίτες στην Παρκινόσκαλα, όπως θα δει κανείς μέσα από τα ντοκουμέντα της εποχής. Οι παράγοντες και επεξεργασίες που αναφέραμε οδήγησαν σε μια σειρά λανθασμένες επιλογές οι οποίες δημιούργησαν κλοιό συμβιβασμών που αποδυνάμωνε το κόμμα και το λαϊκό κίνημα. Τέτοιοι ήταν η ένταξη στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, η σύμπραξη με τον ΕΔΕΣ, η ένταξη σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Παπανδρέου. Στη συνέχεια, λογική συνέπεια ήταν η συμφωνία της Καζέρτας που τίθονταν ο Ελλάς κάτω από τις διαταγές των Εγγλέζων και αργότερα, μετά το Δεκέμβρη, η συμφωνία της Βάρκηζας που επέφερε παράδοση των όπλων του Ελλάς και το δολοφονικό πογκρόμ ενάντια στο λαό. Το κόμμα έχει εξάγει επαναστατικά συμπεράσματα για όλη την περίοδο που τα έχει εντάξει στο πρόγραμμά του, στη στρατηγική του, στα δοκίμια ιστορίας που αξίζει να αναζητηθούν στο βιβλιοπωλείο, στο χώρο της έκθεσης. Οι αστικές δυνάμεις τις κρίσιμες στιγμές της απελευθέρωσης ήταν αποφασισμένες να χτυπήσουν το λαό, παρόλο που το λαϊκό κίνημα δεν έθετε ζήτημα ανατροπής της εξουσίας τους, για τίποτα οι ίδιες δεν ήταν σίγουρες. Ένα κίνημα που απεργούσε και φρουρούσε τις απεργίες του, ακόμα και με τις δυνάμεις του Ελλάς, ένα κίνημα ένοπλα, ένα κίνημα που είχε αγκαλιάσει ακόμα και τμήματα των κατασταλτικών μηχανισμών, έπρεπε να κατασταλεί για τη σταθεροποίηση του εκμεταλλευτικού συστήματος. Πολύτιμος σύμμαχος και διεθνές στήριγμα των Ελλήνων καπιταλιστών υπήρξε η Μεγάλη Βρετανία, που το Δεκέμβρη του 1944 έριξε ατέλειωτη φωτιά και σύνδρωση στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Προς το τέλος του Δεκέμβρη χρειάστηκε να έρθουν στην Ελλάδα σχεδόν 100.000 Βρετανικό στρατός για να καθυποτάξουν το λαό, καλεσμένοι βεβαίως και από τον Πρωθυπουργό της Εθνικής Ενότητας Παπανδρέου. Ο λαός έδειξε ακλόνητη θέληση, όπως θα δει κανείς στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για το Δεκέμβρη. Θέληση να αντισταθεί και το έκανε. Στο σχετικό τμήμα της έκθεσης υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα για την αδάμαστη πάλη του λαού. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία με έναν μαχητή του Ελλάς και γύρω του δεκάδες άοπλοι, καθώς δεν υπήρχαν όπλα. Όλοι θα έπαιρναν αν υπήρχαν. Τη μάχη την έδωσε όλος ο λαός της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστική η φράση της Μέλβους Αξιώτη για το γέρο που αφού νεκροφιλούσε το τελευταίο παιδί του έπιανε και αυτό στο Πολυβόλο. Οι μάχες της Αθήνας δίνονται και από ένα πρωτότυπο ντοκουμέντο, ένα μισοκαμένο ημερολόγιο του Ελασίτη που περιγράφονται μέρα με τη μέρα. Επίλογος στην έκθεσή μας είναι η περίοδος της πάλης του λαού και του κόμματος μετά τη Βάρκηζα, το δολοφονικό πογκρόμ που ακολούθησε με την παράδοση των όπλων. Αποδεικνύει πως στόχος των αστών δεν ήταν απλά να μαζευτούν τα όπλα του Ελλάς, αλλά το τσάγισμα του λαού. Δεν είναι μόνο περίοδος όμως τρομοκρατίας, αλλά και πάλης του λαϊκού κινήματος, που παρά τα στρατοδικεία, την τρομοκρατία, τις επιδρομές σε χωριά και λαϊκές γειτονιές, είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα για τον Μπλόκο εδώ στο Περιστέρι, με δυνάμεις χωροφυλακής παρακρατικών που θύμιζε τα μπλόκα της κατοχής. Έτσι προσπαθούσαν να καθυποτάξουν τα χωριά, τις λαϊκές γειτονιές με δολοφονίες. Δείχνει όμως και την ακλόνητη θέληση του λαού να παλέψει. Αυτό δείχνουν οι σαρωτικές επιτυχίες των κομμουνιστών στο εργατικό κίνημα, αλλά και από την μεριά των αστών οι δολοφονίες συνδικαλιστών από το αστικό κράτος, όπως ο Γαργαλιάνος, ο Περγαλίδης, ο Βουτυράς, πρόεδροι εργατικών κέντρων όλοι, και ο Μίτσος Παπαρίγας, πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι μόνο λίγα παραδείγματα. Παρά το όργιο αυτό τρομοκρατίας, ο λαός κατακλείζει τα στάδια στα τρίχρονα του ΕΑΜ με πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Αλλού πάλι θα δει φωτογραφίες στις αυτές τις τεράστιες συγκεντρώσεις οι συμμετέχοντες να έχουν επιδέσμους στο κεφάλι καθώς αντιμετώπιζαν τις επιδρομές, τα μπλόκα όπως κατέβαιναν από τις λαϊκές γειτονιές στο κέντρο. Όπως λέει ο στίχος του Ρίτσου, τα χέρια
που μάθαν να κρατάνε τις σημαίες, καμιά κλειδαριά δεν μπορεί να τα κλείσει έξω από το μέλλον. Οι χιλιάδες του λαού που εμπνεύστηκαν από το μεγαλείο της αντίστασης, που έμαθαν να εμπιστεύονται τη δύναμή τους, ακολούθησαν το κάλεσμα του ΚΚΕ και στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με αυτή την αναφορά κλείνει και το ιστορικό υλικό της έκθεσης μέσα από φωτογραφίες της περίοδου που προέρχονται από τους φωτογράφους Μουσούρη και Ματσάκα, που ήταν στο κινηματογραφικό συνεργείο του Δημοκρατικού Στρατού. Ακόμα, το μεγαλείο της περίοδου αποτυπώνεται μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα που θα δει ο επισκέπτης να προβάλλονται εδώ στο χώρο, ειδικά τις στιγμές της απελευθέρωσης και στη συνέχεια, με μεγάλους αγώνες. Επίσης, αποτυπώνεται μέσα από τα έργα τέχνης, πίνακες, σχέδια ζωγραφισμένα και στη φωτιά της μάχης και στα ελεύθερα βουνά. Έργα του Φέρτη, του Κατσικογιάννη, του Μιγαλίδη, του Οικονομίδη. Σύγχρονα έργα που δημιουργήθηκαν αργότερα τον Μεμά Καλογεράτου και Κώστα Ρόδου. Η έκθεση κλείνει με ένα έργο του συντρόφου Γιώργου Σκουρλή, σύνδεσης του χτες με το σήμερα και το αύριο. Φιλοδοξούμε να είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι που θα δουν την έκθεση, τόσο για να μάθουν την πραγματική ιστορία του λαού, αλλά και γιατί οι μεγάλες στιγμές της ιστορίας του επαναστατικού κινήματος προσφέρουν διδάγματα, έμπνευση και αντοχή για τη σύγχρονη ταξική πάλι. Δύναμη για τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν.